να απορροφηθούν λαϊκές αντιδράσεις, σπέρνοντας αυταπάτες ότι υπάρχει και καλή απελευθέρωση. Αυτό έκανε για παράδειγμα με την απολιγνητοποίηση, την οποία στήριξε ως κυβέρνηση και τώρα ζητάει να γίνει πιο ομαλά και με δίκαιο τρόπο. Όμως δεν μπορεί να υπάρξει ομαλή και δίκαιη ανεργία, όπως δεν μπορεί να υπάρξει ομαλή και δίκαιη ενεργειακή φτώχεια. Όλοι οι υπερασπιστές της απελευθέρωσης του κλάδου της ενέργειας μας έλεγαν ότι ο ανταγωνισμός θα έφερνε μείωση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, θα δημιουργούνταν νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και άλλα. Τι δείχνει όμως η πραγματικότητα μετά την προώθηση αυτής της πολιτικής? Τετραπλασιάστηκε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά. Αυξήθηκε το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας του λαού. Αυξήθηκε η ανεργία. Επεκτάθηκαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας με μισθούς πείνας χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Συνεχής περιορισμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χειροτέρευση των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Μεγαλύτερη εκμετάλλευση και καταστροφή του περιβάλλοντος, καθυστερήσεις και ακυρώσεις της μετεγκαταστάσεις. Αποδείχθηκε ότι όσο ο κλάδος της ενέργειας θα λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος, τόσο περισσότερα θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όπως και στο νέο βήμα της ιδιωτικοποίησης. Όσο για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ενέργεια, αποτελούν επιβεβαίωση της λογικής: το καλοκαίρι θα καίγεσαι, το χειμώνα θα κρυώνεις και κάθε μήνα θα πληρώνεις. Για να